κύριοι είναι κοντά μας εδώ και όχι μόνο κοντά σε εμάς, αλλά κοντά και στους φίλους τους, τους οποίους εμψυχώνει. Καλώς ήρθες, Έλενα. Γεια σας, καλώς σας βρήκα και πάλι. Λοιπόν, θες να μας πεις τι έγινε, πώς ένιωσες, γιατί άφησες πίσω τους φίλους σου, τους συγκάτοικους σου, οι οποίοι η έντονη στεναχώρια τους φάνηκε ιδιαίτερος. Προσπαθήσαν πολύ να σε μεταπίσουν τα παιδιά. Δεν τα καταφέρανε. Θα σου πω την αλήθεια. Δεν άντεχα καθόλου τον εαυτό μου εκεί μέσα. Δηλαδή δεν ήμουν αυτό που έχω συνηθίσει. Δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν καλά. Δεν ήμουν χαρούμενη. Γιατί? Δεν ξέρω. Μάλλον δεν είχα σκεφτεί τον εγκλεισμό τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε να το είχα κάνει. Αυτό νομίζω. Νίκο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι την Έλενα? Όχι. Okay. Άννα μου. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέει η Έλενα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει όταν κάτω από τέτοιες συνθήκες πώς θα αισθανθεί. Όντως είδα μια άλλη γυναίκα έτσι, μετά που έφευγε, που το είπες και μόνη σου. Μια χαρά, έκανες αυτό που ήθελες στην αρχή, μετά δεν το ήθελες τόσο πολύ. Σε κέρδισε κάτι άλλο. Τα λέω απλά. Οι λόγοι ναι, μπορεί να ήταν βαθύτεροι και το καταλαβαίνω από το πώς αισθάνθηκες μέχρι που σου βάψαν τα μαλλιά λάθος. Ψυχολογικό ήταν. Εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Βλέπω, είδα δηλαδή και μεγάλο δράμα για τα. Εντάξει. Ναι, θες να με διακόψεις. Μόλις ολοκληρώσεις. Με ρώτησε. Ναι, αλλά άργησες να σκεφτείς. Ο άνθρωπος με ρώτησε αν θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν ρωτάς. Λες έκθεση. Δεν ρωτάς, ρώτησες κάτι. Γιατί με κρίνεις καταρχήν. Εγώ ήρθα εδώ να κρυφώ. Άμα ήταν μου έλεγε θες να μιλήσεις, μπορεί να θέλω να μιλήσω, να ρωτήσω δεν ήθελα. Okay. Παραχωρώ τη θέση. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Αλλά επειδή εσύ ρώτησες αν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, δεν είναι, όχι να μιλήσουμε για την κοπέλα. Θα προχωρούσα στο να τη ρωτήσω. Α, πάμε, βρε. Για ρώτα να πούμε. Θα τέλειωνα με το εξής. Τι ελπίζεις τώρα που έχεις φύγει? Δηλαδή πιστεύεις ότι έχεις γίνει κάπως διάσημη ώστε να σε έχουν δει κάποιοι άνθρωποι και να σε πλησιάσουν και να περιμένεις κάτι από αυτό? Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είμαι διάσημη, αν είναι δυνατόν. Νομίζω... Και όταν είσαι στην τηλεόραση και σε βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, και παρακολουθούν αρκετά και τα live σου και τη ζωή σου εκεί μέσα, όσοι είναι αυτοί και όποιοι είναι αυτοί, είτε σε συμπαθήσαν είτε δεν σε συμπάθησαν, τι αισθάνεσαι εσύ, ότι θεωρώ τι περιμένεις ότι από μία... την αποχώρησή σου? Ότι είναι μια ευκαιρία όντως το ότι βγήκα στην τηλεόραση, ότι είναι μεγάλη βοήθεια για κάποιον. Και θα ψάξω έξω να βρω την άκρη να ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω. Okay. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Καλύτερα. Καλή επιτυχία, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Αμέσως. Έλα, Πέτρο. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί είχα πάρει πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλούς φίλους μου, άντρες, οι οποίοι σε θέλανε, οι οποίοι σε θέλανε στο παιχνίδι. Δεν μου στέλνανε μηνύματα. Εσύ, Νίκο, πήρα πολλά. Το κορίτσι να προσέξει, τα λοιπά. Μετά, άλλοι φίλοι μου που σε ξέρουν, τι καλό παιδί μου στέλνανε, είναι αυτή, την ξέρουμε και να μείνει εδώ. Οπότε τώρα. Ρώτα κάτι. Γιατί να μας φύγεις, το κορίτσι μου, μια χαρά είσαι. Το ρώτησα. Γιατί να φύγεις. Γιατί να φύγεις, κάτσε εκεί που είσαι. Έφυγα. Εντάξει. Το μετάνιωσες δηλαδή, αυτό τη ρωτάς. Τώρα, αυτή τη στιγμή που είσαι εδώ, π.χ. μπορεί και να το μετάνιωσες. Όχι. Δεν το μετάνιωσα, αλλά το μόνο που μου λείπει είναι αυτό εδώ. Α, το live. Αν κάτι μου λείπει είναι αυτό. Okay. Γεια σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ναταλία, για να ολοκληρώσουμε. Ναταλία. Θέλεις κάτι να ρωτήσεις την Έλενα? Πρόσεχε, ερώτηση να κάνεις γιατί θα σε κατακρίνει ο Καρβαλιάς. Δεν έχω να ρωτήσω τίποτα. Καλή τύχη. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, για την Έλενα Κοροναίου, κορίτσι μου. Καλή επιτυχία.